Πάνω από τρεις ώρες κράτησε η συνάντηση Αναστασιάδου Εκιντζή στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή στο παλιό αεροδρόμιο της Λευκοσίας. Οι δύο ηγέτες μπορεί να συμφώνησαν ότι διαφωνούν εμένοντας τις θέσεις τους, αλλά όπως ανακοίνωσε ο ΟΗΕ, θα συζητήσουν εκ νέου με τη συμμετοχή και του Αντώνιο Γκουτέρες μετά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη στα τέλη του επόμενου μήνα. Οι δύο ηγέτες επίσης αποφάσισαν ότι είναι έτοιμοι για μια τριμερή συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα μετά τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ώστε να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα. Η πρόταση Ακίντζη για συνδιαχείριση του φυσικού αερίου από μεικτή επιτροπή έπεσε στο κενό. Ο Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε ότι την απέρριψε, εξηγώντας ότι τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες διαχειρίζονται κράτη και όχι επιτροπές, ενώ αντιπρότεινε στον Μουσταφά Ακίντζη να του παράσχει κάθε ενημέρωση για τα ενεργειακά. Υπέβαλε μία πρόταση στην οποία εμένει. Όμως, με τις αντιπροτάσεις που έχω υποβάλει, φαίνεται να είναι δεχτικός να τις μελετήσει. Το μήνυμα του Κύπριου Προέδρου προς την Άγκυρα ήταν σαφές. Δεν πρόκειται να γίνει το παραμικρό βήμα στο Κυπριακό, αν δεν σταματήσουν οι προκλητικές ενέργειες στην Κυπριακή ΑΟΣ και την Αμόχωστο. Έχω τονίσει στον κύριο Ακίντζη ότι προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο κλίμα επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, απαιτείται όχι απλά η αποκλιμάκωση, αλλά ο τερματισμός των εκνόμων ενεργειών της Τουρκίας. Την ίδια ώρα η δήλωση του Ιταλού Υπουργού Εξωτερικών Έντζο Μουαβέρο στα Νέα ότι είναι σημαντικό από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δείξει ότι τα τμήματα των εδαφών της, γιατί δεν μιλάμε απλά για εδάφη των κρατών μελών, αλλά για ευρωπαϊκά εδάφη, πρέπει να είναι σεβαστά και προστατευόμενα, αποδοκιμάζει επίσης την Τουρκία.